Ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβές, καθέναντίον δωρούμενος, και τόσων φυλάτων, δια του σταυρού των λαλίων σου, και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβές, καθέναντίον δωρούμενος, και τόσων φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τόσον δωρεών αξίους ημάς πίσον, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της ευής τη λαμβάνουση την ευλογία σου άκραντε. Θεσιμότητες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων Ενδόξων Ον Δεσπότην και Αρχιερέα ημών Κύριε φύλατε εις πολλοέτη δέσποτα εις πολλοέτη δέσποτα εις πολλοέτη δέσποτα. Το χρονικό διάστημα βιώνουμε με ταχύτατους ρυθμούς κατεδάφιση του κράτους πρόνοια στον τόπο μας ως αποτέλεσμα της ασκούμενης πολιτικής των απανωτών μνημονίων και των συνεχόμενων νέων μέτρων που βυθίζουν σε βαθιά ύφεση την οικονομία της χώρας μας και στην απόγνωση τους κατοίκους της, εξαιρουμένης βέβαια της οικονομικής ελίτ την οποία δεν την αγγίζει η πτώχευση της Ελλάδας, του αντίον επωφελείται από αυτήν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον κατάρρευσης του τρόπου της ζωής μας, οφείλουμε να μην χάσουμε την κοινωνική μας συνοχή και να μην εξελιχθούμε σε μια αμερικανοποιημένη κοινωνία που θα κατασπαράζει τα πιο αδύναμα μέλη της με τη δικαιολογία ότι αυτά φταίνε για την αδυναμία τους. Η κοινωνική αλληλεγγύη καθίσταται πρώτη στη προτεραιότητα και λαμβάνει πλέον άλλα χαρακτηριστικά. Μέχρι τώρα περιμέναμε από την πολιτεία να βοηθήσει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Από δίπλα ερχόταν και οι φιλανθρωπίες της οικονομικής ελίτ. Πώς μόνο στόχο είχα τον εξουραϊσμό της εικόνας της, δίνοντας μερικά ψίχουλα από τα κέρδη της σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Τώρα πρέπει ο καθένας μας να βοηθήσει όπως μπορεί το διπλανό του και αυτός που χρειάζεται τη βοήθεια να μην τραπεί να τη δεχτεί. Μόνο μαζί μπορούμε να δράσουμε, μόνο μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε. Η λειτουργία ενός κοινωνικού ιατρείου φαρμακείου που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ένα από τα πιο ευάλωτα τμήματα των πολιτών που κατοικούν μόνιμα ή προσωρινά στον τόπο μας, ανεξαρτήτως εθνικότητας, στους ανασφάλιστους, αποτελεί μια από τις παραμέτρους του νέου τύπου κοινωνικής αλληλεγγύης. Η εικόνα να χρειάζεται κάποιος ιατρική φροντίδα και φάρμακα και να μην μπορεί να τα έχει λόγω έλλειψης ή απώλειας της κοινωνικής του ασφάλειας, είναι τραγική και δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Εάν τη δεχτούμε, γινόμαστε συνένωση στο έγκλημα που η κυβέρνηση της Τρόικα επιτελεί. Έως τώρα η συντριπτική πλειοψηφία των ανασφάλιστων ήταν οι οικονομικοί μετανάστες, όμως τους τελευταίους μήνες αυξάνονται ραγδαία οι Έλληνες ανασφάλιστοι ως συνέπεια της μακροχρόνιας ανεργίας, της ανασφάλιστης εργασίας και της αδυναμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών από αγρότες και από επαγγελματίες που κλείνουν τα καταστήματά τους. Η υπαγορευόμενη από την Τρόικα κυβερνητική πολιτική στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας, πέρα από το ότι οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε σημαντικότατη υποβάθμιση στις παροχές πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής υγειονομικής περίθαλψης σε όσους διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη, στέλνει στον κεάδα τους ανασφάλιστους άπορους πολίτες. Μπροστά σε αυτή την τραγική κατάσταση, που όπως διαφαίνεται πολύ καθαρά θα γίνει τραγικότερη στο άμεσο μέλλον, νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε απλοί παρατηρητές και έχουμε το καθήκον να προσφέρουμε τις γνώσεις μας, λίγο από το χρόνο μας και από το υστέρημά μας, και πολύ από την αγάπη για το διπλανό μας για ένα κοινό σκοπό, τη λειτουργία κοινωνικού ιατρείου φαρμακείου στον Άγιο Νικόλαο. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου παραχώρησε το χώρο που στεγάζεται και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Με την εθελοντική εργασία και προσφορά πολλών συμπολιτών μας, επιτεύχθηκε η διαμόρφωση του χώρου, ο εξοπλισμός του και ο εφοδιασμός του με φαρμακευτικό υλικό. Όσο σημαντική είναι η προσφορά στη λειτουργία του ενός γιατρού που διαθέτει το χρόνο και τις γνώσεις του, άλλο τόσο σημαντική είναι και η προσφορά του κάθε συμπολίτη μας που προσφέρει ένα κουτί με φάρμακα από αυτά που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει. Το κοινωνικό ιατρείο φαρμακείο θα λειτουργεί με εθελοντική εργασία εργαζομένων στον τομέα της υγείας και πρόνοιας
γιατρών, φαρμακοποιών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών. Το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για ενεργό συμμετοχή είναι συγκινητικό και δείχνει ότι η μικρή μας κοινωνία δεν έχει χάσει την ανθρωπιά της. Είμαστε βέβαιοι ότι η προσπάθειά μας θα αγκαλιαστεί από όλους τους πολίτες και τους φορείς του τόπου μας. Δεν επιδιώκουμε να υποκαταστήσουμε το καταραίον σύστημα υγειονομικής περίθαψης, γνωρίζουμε δε το περιορισμένο εύρος των δυνατοτήτων μας. Ο στόχος μας ήταν και παραμένει η λειτουργία στη χώρα μας ενός δημόσιου δωρεάν συστήματος υγείας, χωρίς αποκλεισμούς για κανένα, είτε είναι Έλληνας, είτε μετανάστης, είτε ασφαλισμένος, είτε ανασφάλιστος. Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν να στηθεί το κοινωνικό ιατρείο φαρμακείου, αλλά και όσους θα συνεχίσουν να βοηθούν στη λειτουργία του. Ελπίζουμε να αποτελέσει ένα μοντέλο για ανάπτυξη αντίστοιχων μορφών συλλογικής δράσης που δεν θα κατευθύνονται από το κέρδος, οικονομικό ή άλλο, και σε άλλους τομείς, έτσι ώστε να δώσουμε την πρέπουσα απάντηση στους διεθνείς τοκογλύφους που κατέκτησαν ολοκληρωτικά τη χώρα μας και να προετοιμάσουμε το έδαφος για την απελευθέρωσή μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αστείου, τον κύριο Νικολαράτση. Τα συναισθήματα που μας διακατέχουν όλους σήμερα είναι αναμίχτα. Μια διάχυτη αμφιθυμία, αφενός για το πώς φτάσαμε ως εδώ, ένα συνέστημα περισυλλογής. Και αναπάντητο το ερώτημα αυτό μέχρι στιγμής, που φτάσαμε σε ένα σημείο που σεβασμιότατε πρέπει να επικαλούμαστε εμείς. Εντελώς συνειδητά αυτό το οποίο ψάλετε, που έψαλε η Εκκλησία μας και εσείς, το σώσον Κύριε το λαό σου. Και επικαλούμαστε τη βοήθεια άνωθεν πια για να σωθούμε. Αλλά και εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι. Σαν πολίτες του Δίσμερου, αυτού του τόπου. Και αυτό είναι το δεύτερο σημείο του θυμικού μας. Πέρα από την περισυλλογή και την περισσή σκέψη για το πώς φτάσαμε ως εδώ και το ερώτημα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μέσα από αυτό το σκηνικό το οποίο περιέγραψε ο αγαπητός συνάδελφος του Γερμανάκης, όπου το κοινωνικό κράτος έπρεπε να αναλαμβάνει τις ευθύνες του για να καλύπτει τις ανάγκες του κόσμου σε ιατρική περίθαλψη, σήμερα υπάρχει και το δεύτερο σκέλος της ελπίδας. Και αυτό μας γεμίζει χαρά. Διότι αντανακλαστικά τα οποία νομίζαμε ότι ως κοινωνία τα έχουμε χάσει, αντανακλαστικά φιλανθρωπίας, αντανακλαστικά αλληλεγγύης, αντανακλαστικά αγάπης, αντανακλαστικά που κρατούν ζωντανό και συνεκτικό το κοινωνικό ιστό, φαίνεται ότι κάπου ήταν σκουριασμένα, σκονισμένα, αλλά υπήρχαν. Και αυτό αποδεικνύεται σήμερα από την ευαισθησία των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι νιώσαν στο πετσί τους την ανάγκη για φροντίδα στον συνάδελφό μας και υλοποιούμε σήμερα αυτή την ιδέα ενός κοινωνικού ιατρείου και ενός κοινωνικού φαρμακείου. Το ιατρικό σώμα βάλεται πανταχώθεν και το ξέρουμε όλοι και θα δεχτώ ότι υπάρχουν από τους 65.000 γιατρούς που υπηρετούν στην Ελλάδα και ορισμένοι επίωροι. Αν το ποσοστό των επιώρων είναι 1% ή 2%, σημαίνει ότι τους 65.000 γιατρούς υπάρχουν ίσως και 1.000 οι οποίοι δεν τηρούν ούτε ηθικούς κανόνες, ούτε όρκους του Ιπποκράτη, αλλά δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σηκώσουν τους χαρακτηρισμούς αυτούς που απευθύνουν τα μέσα ενημέρωση στο ιατρικό κόσμο. Οι γιατροί μας εδώ είναι πρόθυμοι, τους βλέπετε, είναι δίπλα μας και είναι δίπλα σας. Έτοιμοι να σηκώσουν το φορτίο αυτό χωρίς γονιτισμό. Είναι συνειδητική η προσφορά των γιατρών όλων στο να στελεχώσουν αυτό το ιατρείο και να μπορέσει ο κόσμος να βρει ένα αποκούμπι για την υγεία του. Υπάρχουν γιατροί εν ενεργεία, το πιο συγκινητικό είναι υπάρχουν γιατροί συνάδελφοι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν έρθει σε μένα και που λένε αν έχετε ανάγκη, θα βοηθήσουμε κι εμείς. Ο Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου λοιπόν τους ευχαριστεί όλους αυτούς και σε ένδειξη μια συμβολική κίνηση για το ότι θέλουμε από τον κόσμο, πήρε μια ομόφωνη απόφαση, άνοιξε ένα λογαριασμό στην Παγκρίτια Συνεταιριστική Τράπεζα, στο όνομα του Ιατρικού Συλλόγου, και πήρε μια απόφαση να καταθέσει το ποσό των 600 ευρώ ως συμβολικό ποσό για τις πρώτες ανάγκες λειτουργίας του ιατρείου του. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι συντιμώτες εδώ θα συνεχίσουν να καταβάλουν το περίσσευμα, δεν υπάρχει πια περίσσευμα, από το υστέρημά τους. Κάτι ούτως ώστε να μην βρεθεί ένα παιδί ανεβολίες του.
να μην βρεθεί ένας άνθρωπος που να μην έχει το φάρμακό του, να μην βρεθεί ένας ηλικιωμένος συνταξιούχος που μπορεί να, μην μπορεί να πληρώσει τη συμμετοχή του. Η διασύρεση του λογαριασμού αυτού θα την έχουν δύο εξαίρετες συμπολίτες, υπεράνω πάσης υποψίας, οι οποίοι φέρνουν τον πρωτοστέφανο της εντιμότητος, ο Μετοχεράκης ο Δημήτρης ο γιατρός και ο Φανουράκης ο Γιάννης ο γιατρός, οι οποίοι θα έχουν τη διαχείριση την αποκλειστική του λογαριασμού αυτού και οι οποίοι θα προβαίνουν στις όποιες αγορές φαρμάκων, οτιδήποτε άλλο υλικού χρειαστεί του κοινωνικού αυτού ιατρείου και του κοινωνικού αυτού φαρμακείου. Μαζί μας έχουμε την εκπρόσωπο του Δήμου Γεράπετρας στα θέματα υγείας, την κυρία Όλα Σπιλιαρότη, η οποία είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Γεράπετρας και φιλοδοξία μας είναι η πείρα την οποία θα αποκτήσει εδώ το κοινωνικό ιατρείο και το κοινωνικό φαρμακείο του Αγίου Νικολάου να φανεί χρήσιμη και την Γεράπετρα και θα είμαι σε ιδιαίτερα ευχάριστη θέση, αν μπορέσουμε πολύ σύντομα, να εγκαινιάσουμε και κάτι ανάλογο και στην διπλανή πόλη της Ιεράπετρας, όπου και εκεί τα προβλήματα είναι τεράστια. Παραδίδω λοιπόν, κύριε Γερμανάκη, σε εσάς το φάκελο με το λογαριασμό αυτό. Θα παρακαλούσα τα μέσα ενημέρωση, τα οποία είναι παρόν και μας θυμούν αυτή τη στιγμή, να το γνωστοποιήσουν στον ευρύ κόσμο το λογαριασμό αυτό και τον αριθμό, και πιστεύω ότι ο λογαριασμός αυτός θα αποτελέσει μια ελπίδα, ένα αποκούμπι, θα δώσει μια ανάσα και μια αναπνοή στο σημαντικό πληθυσμό του τόπου μας. Σας ευχαριστώ όλους. Παρακαλώ τον κύριο Καρατζή, τον διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης, να μας πει. Συμπεριμόνατε, αγαπητές και αγαπητοί κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Αξίζω συγχαρητήρια στον Αντώνη τον Γερμανάκη, τον καλό συνάδελφο και σε όλους τους άλλους που δεν γνωρίζω πόσοι για να μην λέω ονόματα, συμβάλλανε έτσι ώστε αυτό το ιατρείο σήμερα να είναι μια πραγματικότητα. Είναι θέμα ανθρωπιάς, έτσι όπως έχει ακουστεί, και φαίνεται ότι στις κρίσεις είναι κάτι που πρέπει να έρθει στην επιφάνεια, γιατί φαίνεται ότι μας έλειψε τα προηγούμενα πολλά χρόνια. Βιώνουμε πράγματι μια κρίση πρωτόγνωρη, κυρίως σε ειρηνική περίοδο. Νομίζω τέτοιες καταστάσεις ίσως ζούσαν σε πολεμικές περιόδους ή σε εμφυλιοπολεμικές περιόδους. Μια κρίση που δεν είναι μόνο οικονομική. Θα έλεγα ότι αυτή η κρίση, η οικονομική, είναι το αποτέλεσμα όλων των άλλων ειδών κρίσεων που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κρίση αξιών, κρίση ηθικής, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν φτάσαμε τυχαία εδώ. Υπάρχει βέβαια η παγκόσμια κρίση που ίσως έκανε τη δική μας την ελληνική κρίση να φαίνεται πολύ μεγαλύτερη, όμως συμβάλαμε όλοι και δεν είμαι αυτός ο οποίος θα πω ότι δεν φταίνε πρωτίστως αυτοί που μας κυβερνούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 40, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβάλαν πολλοί άλλοι, άλλες κοινωνικές τάξεις και είπε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ότι είναι μια μειοψηφία γιατρών. Αυτή όμως δυστυχώς η μειοψηφία έχει συμβάλει σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί οι 60.000 του ΙΚΑ που δεν παρουσιαστήκαν αλλά παίρνουν τις συντάξεις τους και τα επιδόματά τους. Οι 40.000 που παίρνουν ακόμη τα προνοιακά επιδόματα και δεν ξέρει κανένας ποιοι είναι και πού είναι. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχε συμμετοχή, δεν τα παίρναν μόνοι τους, κάποιος συνέβαλε στο να φτάνουν αυτά τα χρήματα στην τσέπη τους. Το ίδιο ισχύει για τους εφοριακούς, το ίδιο ισχύει για τους μηχανικούς, το ίδιο ισχύει για τους δικηγόρους, το ίδιο ισχύει για πολλές κοινωνικές ομάδες. Εκείνο λοιπόν που πρέπει σήμερα όλοι μαζί, αν δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτή την κατάσταση, είναι να καταπολεμήσουμε τα αίτια που μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Και αυτή την έννοια έχει όλος αυτός ο αγώνας που πρέπει και γίνεται σήμερα, ακριβώς για να μην επιτρέψουμε ξανά να φτάσουμε σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Η ελληνική πολιτεία ούτε όλα τα έκανε καλά, ούτε όλα τα έκανε τέλεια. Δεν πρέπει όμως να την πυροβολούμε και τόσο πολύ. Δίπλα μας υπάρχει ένα γενικό νοσοκομείο. Οι άποροι μπορούν και έρχονται στο νοσοκομείο και είναι δωρεάν η περίθαλψή τους. Το ίδιο και όλοι οι μετανάστες. Γνωρίζουμε εμείς που εργαζόμαστε στα νοσοκομεία ότι όλοι οι μετανάστες, και μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κονδύλι το οποίο ξοδεύεται για αυτές τις κοινωνικές ομάδες.
Είπα και προηγουμένως στον αγαπητό μου φίλο τον Αντώνη Γερμανάκη μου για τους εμβολιασμούς. Όσα παιδιά φτάνουν σε αυτό εδώ το ιατρείο ή οι γονείς, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν τα εμβόλια, να παραπέμπονται στο νοσοκομείο. Εκεί θα γίνονται δωρεάν τα εμβόλια. Όσοι γιατροί και κυρίως οι γιατροί του ΕΟΠΗ, είναι μια λέξη που πρέπει να μπει καλά στη ζωή μας, γιατί είναι δημόσιο και, και είναι ασφαλισμένοι όλοι οι Έλληνες, μηδενός εξαιρουμένοι. Όλοι αυτοί οι γιατροί που ανήκουν σήμερα στον ΕΟΠΗ και όλες οι άλλες χιλιάδες που θα ανήκουν σε λίγες μέρες. Η πόρτα του νοσοκομείου είναι ανοιχτή. Μπορούν και εκεί να, κάνουν, να έρχονται και το απόγευμα και το πρωί να κάνουν ιατρείο και να εξετάζουν κόσμο. Το νοσοκομείο τους διαθέτει τα μέσα, μπορούν να το κάνουν από αύριο το πρωί. Προσφέρει λοιπόν και η πολιτεία, δεν είναι ούτε αμέτωχη, ούτε απούσα. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο, θέλω πραγματικά να δώσω συγχαρητήρια σε όλους και φτάσαμε μέχρι εδώ αυτό το ιατρείο και κυρίως σε όσους έχουν τη δύναμη από εδώ και μπρος να το συνεχίσουν. Γιατί πολλές φορές ξεκινάμε κάτι, αλλά το αφήνουμε στη μέση. Ελπίζω αυτή η δραστηριότητα να συνεχιστεί και να μην μείνει στη μέση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πρότας, συμβασμιότατε, κύριε εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτοί συμπολίτες, η σημερινή μέρα ήταν ένα επιστέγασμα μιας τεράστιας προσπάθειας την οποία επινοήθηκε ο συνάδελφος ο κύριος Γερμανάκης και φυσικά βέβαια η δυσκολία των εποχών κατέληξε προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ άκουσα τους προλογίσαντες, δεν θέλω να καθυστερήσω πάρα πολύ τους παριστάμενους, όμως θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Οι Δήμοι σε επίπεδο νομού έχουν τις κοινωνικές δομές. Καθότι υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία πραγματικά έχουν ανάγκη από ιατρική βοήθεια και φαρμακευτική φροντίδα, θα έλεγα ότι αξιοποιώντας, κύριε Πρόεδρε, των κοινωνικών δομών του Δήμου Αγίου Νικολάου, μια και παρίσταστε και γνωρίζετε πολύ καλά τα διαμερίσματα λόγω του απομακρυσμένου και της δυσκολίας επικοινωνίας των συγκεκριμένων ανθρώπων με το εδώ ιατρείο, θα μπορέσω να εξηγήσω μια καμπάνια, αυτό προσπαθώ να σας πω, μια καμπάνια, μια μερίδα γιατρών, η οποία με τη συλλογή ενδεχόμενα των ανθρώπων που εργάζονται στις κοινωνικές δομές, να περισυλλέξουν άτομα τα οποία πραγματικά έχουν ανάγκη ιατρικής βοήθειας και φαρμακευτικής φροντίδας, προκειμένου με ένα καθορισμένο πρόγραμμα να επισκεφτόμαστε κάποια διαμερίσματα, τουλάχιστον ένα δεκαήμερο, όπου θα μπορούμε μέσα από το συντονισμό δράσης να προσφέρουμε πραγματικά ιατρικές υπηρεσίες. Δεν θέλω να σας κουράζω παραπάνω, επαινώ και συγχαίρω την προσπάθειά σας και πιστεύω ότι επί τέτοιου είδους προσπάθειες πρέπει να επεκταθούν και σε άλλα διαμερίσματα του νομού Λασιθίου, όπως είπε προηγουμένως ο κ. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, διότι θεωρώ ότι τα έχουν πραγματικά ανάγκη και οι συμπολίτες θα νιώσουν ιδιαίτερη αγάπη και συμπαράσταση από όλους εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και επαινώ και συγχαίρω ξανά την προσπάθειά σας. Να είστε καλά. Ο κ. Δατσέρης, ο πρόεδρος του ΟΧΙΔΑΝ από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, εκ μέρους του Δήμου και εμένα σαν συνάδελφος δικό σας, δεν έχω παρά να επενέσω την προσπάθειά σας, μια και είστε προτεργάτες της δημιουργίας αυτού του κοινωνικού ιατρείου, χρήσιμου πάρα πολύ για την εποχή μας. Είπατε τόσα προηγουμένως και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν την ανάγκη της λειτουργίας αυτού του ιατρείου. Θα ξέρετε ότι και εμείς από τη μεριά του Δήμου κάνουμε ό,τι μπορούμε να συνεργαστούμε για να προσφέρουμε το καλύτερο στους πολίτες που σήμερα έχουν ανάγκη. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, να μην σας κουράσω, να ξέρετε ότι είμαστε στη διάθεσή σας σαν κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, οργανισμός κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου, να συντονιστούμε για να πετύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι με παρουσίες όπως του Σεβασμιότατου και του Κλήρου των φορέων πρωτίστως του Ιατρικού Συλλόγου, των γιατρών, του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου και όλων των υπόλοιπων οι οποίοι βοήθησαν για αυτή τη δομή εδώ, την εθελοντική, πρέπει να αισιοδοξούμε. Να αισιοδοξούμε και πιστεύω ότι η λέξη φιλανθρωπία θα πρέπει να εκλείψει και να αντικατασταθεί από τη λέξη αλληλεγγύη. Και αυτό νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για να περάσουμε τη λέλαπα αυτή. Βέβαια, άκουσα μια περιγραφή πριν που
ίσως μου δημιουργεί ερωτηματικά αν χρειάζεται αυτό το κοινωνικό ιατρείο. Ελπίζω ότι από αύριο θα ισχύουν αυτά, γιατί άκουσα ότι οι άποροι, οι αλλοδαποί, όλοι μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών. Αν αυτό ισχύει, τότε δεν χρειάζεται αυτό εδώ. Όμως εγώ ξέρω ότι μέχρι και χθες πήγαιναν ανασφάλιστοι και μάλιστα σε κατάσταση αρκετά σοβαρή, και όταν τους ζητούσαν βιβλιάριο και δεν είχαν και τους είπαν ότι θα τα πλήρωναν, έφευγαν. Μπορεί εγώ να μην έχω καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Δεν είναι σημερινή ημέρα όμως γι' αυτό. Αυτό μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε και μια άλλη μέρα. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί τώρα στην κρίση μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, και το κυριότερο να βρεθούμε ξανά όλοι μαζί, να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας και η βοήθεια αυτή να μην έχει την έννοια της φιλανθρωπίας όπως πολύ καλά την περιέγραψε ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, αλλά να αντικατασταθεί από τη λέξη αλληλεγγύη, ανθρωπιά και σεβασμός προς αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και θα μπορούν να εξυπηρετούνται από εδώ. Ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι χαίρομαι που η ιατρική κοινότητα, παρά την αθλειότητα που υφίσταται σήμερα και που δεν είναι ώρα να την αναλύσω, έχει ακόμα το κουράγιο να προσφέρει ανιδιοτελώς τον άνθρωπο. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο του κοινωνικού ιατρού. Πάντως είναι μια ελπίδα τούτη η μέρα για όλους μας. Αυτά που ακούμε, αυτά που βλέπουμε, αυτά που έρχονται, οι απειλές, και δεν φοβούμαστε και δεν ξέρουμε αν γίνουν πραγματικότητες. Όλα μας δημιουργούν κάποια αγωνία, μια απεσιοδοξία. Εσείς το ξέρετε καλά οι γιατροί και εμείς οι κληρικοί που είμαστε στις επάρξεις της Εκκλησίας αντιμετωπίζουμε καθημερινά μεγάλα προβλήματα. Αυτή η προσπάθεια είναι πάρα πολύ καλή. Δεν φτάνει. Τα προβλήματα θα συνεχίσουν, θα μεγαλώνουν. Η κρίση τώρα σιγά σιγά μπαίνει στα σπίτια. Μέχρι τώρα την ακούγαμε στα μέσα ενημέρωσης. Κάποιες οικογένειες την είχαν αισθανθεί με τα δάνεια που είχαν κάνει. Εξαντλούνται συνεχώς τα αποθέματα των ανθρώπων αυτά που είχαν μαζέψει. Και με τους περιορισμούς των μισθών και των συντάξεων, με την ανεργία, τώρα αναδεικνύονται τα άλλα προβλήματα. Και τα άλλα προβλήματα, τα πρώτιστα είναι κυρίως της υγείας. Περίθαψης. Αυτό είναι ένα φως που γίνεται εδώ. Και εμείς από την πρώτη στιγμή που μας επισκέφθηκε η Επιτροπή, είπαμε ως τοπική εκκλησία, θα είμαστε παρόντες και όχι μόνο, συνεργάτες, συμπαραστάτες. Ό,τι μας ζητηθεί θα το πράξουμε, θα ενισχύσουμε την προσπάθειά σας. Ήδη την περασμένη Κυριακή σε όλη τη Μητροπολιτική μας περιφέρεια, Οροπέδιο, Χερσόνησος, Μεραπέλ, όλο, διαβάστηκε μια εγκύκλειος δικιά μου για το κοινωνικό ιατρείο και το φαρμακείο. Αυτό θα γίνει πάλι αύριο την Κυριακή. Τους είπα να διαβαστεί δύο Κυριακές. Και ενημερώσαμε όλο τον κόσμο της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, που δεν είναι μόνο το Μεραπέλ, είναι και η Άννα, ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Είναι μεγάλες δυσκολίες. Θα φανερώσουν βέβαια άλλα προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι ο λαός μας έχει αντοχές. Είμαι βέβαιος ότι το φιλότιμο, η αρχοντιά, η αξιοπρέπεια, η ευγένεια των ανθρώπων θα φανερωθεί. Ο τόπος μας έχει καλούς ανθρώπους. Και γι' αυτό βλέπετε η ανταπόκριση είναι άμεση. Εκείνο που παρακαλούμε τα μέσα ενημέρωσης είναι να
προβάλλουν αυτό το γεγονός, να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια, όλοι, να μην είμαστε απέναντι. Δεν φτάνει το χειροκρότημα. Πρέπει να καταθέτουμε τη συμβολή μας, την ποικιλότροπη, ηθική, οικονομική και άλλη συμβολή. Θέλω να επενέσω και να ευχαριστήσω εκ μέρους της Εκκλησίας τους καλούς μας γιατρούς, όλους όσοι θα εργάζονται, θα προσφέρουν εδώ τις υπηρεσίες τους. Πραγματικά αυτό τιμά το ιατρικό λειτουργήμα, τιμά αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι με τόση μεγάλη ευαισθησία έρχονται να αγκαλιάσουν τον ανθρώπινο πόνο, τα προβλήματα των ανθρώπων. Και μην ξεχνάτε τούτο, και σας το λέμε εμείς οι κληρικοί, που τέλος πάντων είμαστε άμεσα πιο κοντά περισσότερο στα προβλήματα των ανθρώπων. Ο τόπος μας παλαιότερα είχε πολλούς νεόπλουτους, τώρα έχει και πολλούς νεόπτωχους, να το ξέρετε. Η κρίση, το ξαναλέω, μπαίνει στα σπίτια των ανθρώπων. Έχουμε μεγάλα οικογενειακά δράματα. Έχουμε μεγάλα οικογενειακά προβλήματα. Τα ακούμε, τα βλέπουμε. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Μόνο όλοι μαζί. Εύχομαι η Παναγία, που σήμερα είναι η μέρα του ακαθίστου ύμνου, γιατί είναι Σάββατο του ακαθίστου, δεν είναι η Παρασκευή, η υπέρμαχος στρατηγός του γέννου μας, η υπεραγία Θεοτόκος, να ευλογεί την πατρίδα μας, να υπερβεί αυτή την κρίση και να ευλογεί όλους εσάς, οι οποίοι εθελοντικά με το πείρωμα της καρδιάς σας έρχεστε να προσφέρετε αυτές τις υπηρεσίες, τους εμπερίστατους, τους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη.